Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα. Είμαι ο Σταύρος Χατζατζόγλου, είναι Σάββατο 18 Ιουνίου και είναι το σχόλιο της ημέρας μέσα από τις οθόνες του Ένωση TV. Αντιλαμβάνομαι πως αυτή την χρονική συγκυρία που βρισκόμαστε, το ενδιαφέρον στρέφεται γύρω από όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες στο μπάσκετ. Νομίζω ότι το ένωση.gr σας έδωσε το πιο αδιάβλητο, το πιο έγκυρο ρεπορτάζ. Σας ανέδειξε όλες τις πτυχές του θέματος, όσα πραγματικά συνέβαιναν, όσα ήταν στις αθέατες πτυχές αυτής της ιστορίας. Υπήρξε απόλυτη δικαίωση των θέσεων της ΑΕΚ και είναι απόλυτα ξεκάθαρο ότι είναι μια διαδικασία η οποία ακόμα παραμένει ανοιχτή. Υπάρχει ένα σύστημα καλά οργανωμένο, αυτό το οποίο η ΑΕΚ η ίδια κατήγγειλε ως εγκληματική οργάνωση, το οποίο δεν θα παραδώσει τα όπλα τόσο εύκολα, και θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά προκειμένου η ΑΕΚ να βγει νικήτρια ξανά στο σύνολο αυτής της διαδικασίας. Έχουμε αυτά σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Έχουμε κάποιες σημαντικές κινήσεις στην ερασιτεχνική και κυρίως την έκδοση της κάρτας φίλου για την επόμενη σεζόν, που θα είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση για το σωματείο προκειμένου να μπορέσει να κάνει όλα αυτά τα οποία οραματίζεται για τα τμήματά του. Έτσι κι αλλιώς στο σωματείο θα έχουμε εκλογές σε λίγο χρονικό διάστημα και νομίζω πως εκεί θα μπορούν να υποθούν πολλά για τα όσα συμβαίνουν. Προφανώς η μεγάλη κουβέντα αφορά το ποδόσφαιρο και τα όσα γίνονται ή τα όσα δεν γίνονται, τουλάχιστον στο χρόνο και στην ταχύτητα που θέλουν αρκετοί. Δεν θα σας πω το τετριμένο ότι υπάρχει ακόμα χρόνος, που όντως υπάρχει, γιατί βρισκόμαστε, όπως είπα, στις 18 Ιουνίου και είμαστε ακόμα 20-25 μέρες πριν την έναρξη προετοιμασίας, οπότε υπάρχουν πάρα πολλές ημέρες προκειμένου να γίνουν κινήσεις και προς την άφιξη ποδοσφαιριστών που θα κάνουν τη διαφορά για την ΑΕΚ, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, και προς την αποχώρηση κάποιων παιχτών οι οποίοι έχουν κριθεί ότι δεν μπορούν να προσφέρουν και να δώσουν κάποια λύση στην ΑΕΚ. Αυτό το οποίο όμως δεν μπορεί να αμφισβητείτε και νομίζω ότι μέσα στο κακό χαμό που προκάλεσαν τα αποτελέσματα της ομάδας κοντεύουμε να μην του δώσουμε την έκταση που του αναλογεί, είναι το γήπεδο. Όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά, μικρά πραγματάκια από το τελείωμα του Αετού, από την επίσκεψη του Μελισανίδη, από όσα λέγονται γύρω-γύρω από διάφορες πλευρές, είναι ξεκάθαρο ότι πλέον τελειώσαμε. Δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει ότι βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου και καλώς φορών των πραγμάτων, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, μέσα Σεπτεμβρίου θέλετε, η ΑΕΚ μπαίνει ξανά στο νέο της σπίτι. Αντιλαμβάνομαι πως ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να μην το έχετε ζήσει καν αυτό το αίσθημα. Πολλοί της δικής μου γενιάς να το έχουν λησμονήσει και να μην θυμώνται πως είναι το να μπορείς να πηγαίνεις ξανά στο δικό σου σπίτι. Είναι όμως μια τεράστια μεταγραφή για την ΑΕΚ, μια κίνηση η οποία πραγματικά θα αλλάξει τη δυναμική και την ικανότητα του συλλόγου να μπορεί να στέκεται και να βγαίνει νικητής όσο γίνεται και πιο πέρα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία της ΑΕΚ που πέρασε από 1040 κύματα μέχρι να φτάσει να γίνει πράξη και οφείλω να σας πω ότι ακόμα και τώρα αυτές τις μέρες δεν θέλω να πω πάρα πολλά για να μην υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να μας χαλάσει αυτή την τελετουργία, αυτή την μαγική στιγμή που το ΙΟΠΑΠ Αρένα, η Αγία Σοφιά, το σπίτι της ΑΕΚ, το γήπεδο της ΑΕΚ, όπως θέλετε να το ονομάσουμε, θα είναι εκεί, θα μας περιμένει, θα ανοίξει τις πύλες του και θα μπορούμε εκεί να ανταμώσουμε, να συζητήσουμε και να πούμε για τα πάντα για την ΑΕΚ. Αυτή θα είναι η πιο μεγάλη μεταγραφή που έχει γίνει ποτέ και αυτή είναι πραγματικότητα και η οποία δεν μπορεί να την αλλοιώσει και να την αλλάξει κανείς. Νομίζω πως σύντομα θα έρθουν και άλλες μεταγραφές, σύντομα θα έρθουν και κινήσεις ενίσχυσης και έχω την αίσθηση, την πληροφόρηση, ότι κινούνται πάρα πολύ δραστήρια στην μεταγραφική αγορά και πως οι παίκτες που θα έρθουν θα μας δείξουν πολλά για το πώς θα πάει η ΑΕΚ την επόμενη σεζόν. Ας έχουμε λίγη υπομονή να δούμε πού θα πάει το πράγμα, ας απολαύσουμε αυτές τις στιγμές αντίστροφης μέτρησης. Σε προσωπικό επίπεδο, ο καθένας από εσάς, σας παρακαλώ προσέχτε. Ακούω και έχω πάρα πολλά κρούσματα ανθρώπων δίπλα μου που έχουν ξαναχτυπηθεί από την πανδημία. Και εγώ προσβλήθηκα από μία ίωση και γι' αυτό με βλέπετε σήμερα λίγο
ταλαιπωρημένο με τη φωνή λίγο περίεργα. Είναι δύσκολες ημέρες, το καταλαβαίνω για όλους. Χρειάζεται προσοχή, να μπορέσετε να ξεκουραστείτε, να είσαστε ήρεμοι, να έχετε μυαλό και κουράγιο για να συζητάμε όσο γίνεται περισσότερο για την ΑΕΚ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη δουλειά καθημερινά, μέσα από βίντεο, ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια, όλα μέσα στο δικό σας site, στο ένωση.gr. Να είστε καλά, τα λέμε ξανά σε ένα από τα επόμενα βίντεο ή live του Ένωση TV. Μέχρι τότε, καλό βράδυ σε όλους.